Γεια σας, είμαι ο Retro Dave και σήμερα θα μάθουμε αρκετά πράγματα σχετικά με τους σκληρούς δίσκους. Πριν φτάσουμε στους σκληρούς δίσκους, πρέπει να καταλάβουμε ότι σε έναν υπολογιστή μπορούμε να αποθηκεύουμε δεδομένα είτε μόνιμα είτε σε removable disks που λέμε, δηλαδή σε δισκέτες, CD, DVD κλπ. Τα οποία μπορούμε να τα μεταφέρουμε μαζί μας, αφαιρούμενα, είναι η ακριβής μετάφραση. Λοιπόν, τα αφαιρούμενα μέσα λίγο ως πολύ νομίζω ότι τα γνωρίζετε, θα τα δούμε και σε άλλα βίντεο. Υπήρχαν πάρα πολλά, έτσι, από τον παλιό καιρό λίγο. Υπήρχαν δισκέτες του τύπου 3 inch όπως αυτή εδώ, βλέπετε. Πάμε να σπίσουμε σε Amstrad. Δισκέτες 3,5 inch, οι οποίες ήταν πολύ διαδεδομένες από αρχές του 90, τέλειο 80 μέχρι το 2005. Οι δισκέτες τέτοιες υπήρχαν διπλής χωρητικότητας και υψηλής χωρητικότητας. Οι διπλής χωρητικότητας είχαν μέγεθος 720 kB. Η υψηλής ήταν 1,44 MB. Σταματήσαν να χρησιμοποιούνται κάπου στο 2005-2006, κάπου εκεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα και τώρα. Μην απορρίσετε, άμα δείτε και σε βίντεο στο YouTube, θα δείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι, όχι μόνο άνθρωποι, και εταιρείες, αεροπορικές και λίγο, που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους δισκέτες. Φυσικά εκτός από αυτές τις δισκέτες υπήρχαν τα γνωστά σε όλους μας CD και DVD, τα CD 720 MB, τα DVD ήταν 4,7 GB και τα διπλές χωρητικότητας που ήταν περίπου 8 GB. Υπήρχαν δισκέτες 5 και 1 τέταρτο, αυτές εδώ που βλέπετε, οι οποίες εγκαταλείφθηκαν κάπου στις αρχές του 90, γιατί πολύ απλά ήταν πάρα πολύ, βλέπετε, είναι φύλλο και φτερό, ήταν πάρα πολύ εύκολο να καταστραφούν. Η χωρητικότητά τους ήταν 1,2 MB. Από εκεί πέρα υπήρχαν διάφορα άλλα. Υπήρχαν τα zip drive, τα βλέπετε αυτά, τεράστιες κοντρές δισκέτες, 100 MB, 100 MB, μεγάλη χωρητικότητα, αλλά αυτά είχαν το μειονέκτημα ότι θέλανε ειδικά drive, ήταν πολύ ακριβές και αυτά εγκαταλείφθηκαν. Λίγο πιο παλιότερα υπήρχαν και αυτά εδώ, κασέτες. Πραγματικά, κασέτες όπως βλέπετε εδώ, παιδιά. Κασέτες οι οποίες δεν ήταν οι κασέτες. Ήταν κασέτες οι οποίες περιείχαν μέσα παιχνίδια, κυρίως παιχνίδια, αλλά ενδεχομένως και κάποια προγράμματα. Συριακά τα γράφανε, αφού συνέδεαν κάποιο κασετόφωνο πάνω σε ένα υπολογιστή παλιό τύπου, ξέρω εγώ, Σνάιντερ, Άμστραντ, 464 ή Commodore, μπορούσε σειριακά να την διαβάσει σιγά σιγά, που περίμενε μία ώρα και μετά φόρτωνε το παιχνίδι. Λοιπόν, παρόλα αυτά υπήρχε η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν επιπλέον και σκληροί δίσκοι. Οι σκληροί δίσκοι είχαν μόνιμο αποτέλεσμα. Έναν σκληρό δίσκο μεγάλο θα σας παρουσιάσω σε άλλο βίντεο μαζί με το μηχανήμα του, έναν υπολογιστή της δεκαετίας 80, πολύ ωραίο, θα το δείτε. Αλλά μετά από αυτό αρχίσαμε να αναπτύσσουμε σκληρούς δίσκους αυτής της φιλοσοφίας, θα σας δείξω αμέσως. Αυτός είναι ο παλιός χάρη, ένας πολύ παλιός δίσκος, αρχές του 90. Από εδώ βλέπετε και το interface του, δηλαδή τη συνδεσμολογία του, που είναι η λεγόμενη ATA. ATA. Adaptive ATA το λέμε. Χρησιμοποιούσε καλώδιο. Εδώ. Υπήρχε ένα καλώδιο που συνήθως ήταν τρία καλώδια αυτά, που παλιότερα δεν θυμούνται. Το ρεύμα εδώ. Και οι ταχύτητες του ήταν σχετικά μικρές. Στην πορεία άρχισαν σιγά σιγά να αναπτύσσονται. Οι σκληροί δίσκοι αναπτύσσονται, δηλαδή να αναπτύσσεται η ταχύτητά τους. Συγκεκριμένα να γυρνάνε
σε 5.300 στροφές και μετά 7.200 στροφές. Μέχρι δηλαδή κάπου αυτό έγινε, 2003, 2004, 2005 ίσως, κάπου εκεί. Λοιπόν, πριν πάμε λοιπόν να δούμε όμως μετά τι, πώς εξελίχθηκαν οι σκληροί, ας δούμε μέσα τι περιείχε ένα σκληρός. Λοιπόν, ένα σκληρός δίσκος, επειδή πολλοί δεν το έχετε δει, θα τα ανοίξω. Ταντάν! Και τώρα βλέπετε αυτό. Τι σας θυμίζει, για να το δούμε πολλά. Κάποιοι θα πείτε ένα CD έχει μέσα. Κάποιοι θα πείτε, α, μοιάζει με pick-up. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει με pick-up. Ήταν σαν ένα, είναι μια βελόνα ακριβώς όπως το pick-up, το οποίο διάβαζε κάτι το οποίο μοιάζει με CD. Αυτό το CD ήταν μαγνητικός δίσκος. Συγγνώμη, μέσα περιείχε όλες τις πληροφορίες που γράφαμε. Έγραφε και διάβαζε ταυτόχρονα. Έτσι, αυτό πήγαινε η βελόνα αυτή πήγαινε ακριβώς εκεί που θέλετε, σε όποιο σημείο ή μάλλον έπρεπε να πάει για να διαβάσει για να γράψει το σκληρό δίσκο. Έτσι ακριβώς ξαναδείχνω εδώ λειτουργούσαν οι σκληροί δίσκοι. Επειδή δεν έχετε δει. Το πλεονέκτημά τους, τα πλεονέκτηματα τα είπαμε, ήταν πολύ αργή. Το πλεονέκτημα όμως που είχαν παιδιά είναι ότι ενδεχομένως αν καταστρεφόταν θα μπορούσατε ίσως να αναπτύσσετε τα δεδομένα σας. Πώς θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, οι εταιρείες που αναλάβαναν αυτή την επιδιόρθωση έπαιρναν ακριβώς αυτό το μοντέλο σας. Αυτό εδώ, όπως είναι, όπως το πηγαίνατε. Και τι κάνανε, βρίσκανε έναν παρόμοιο, ακριβώς δίσκο. Ακριβώς ίδια, μιλάμε ίδια παρτίδα, ίδιο μοντέλο, τα πάντα, όλα ίδια. Έτσι. Αυτό που κάνει δηλαδή ήταν μια εγχείρηση. Αφαιρούσανε αυτούς τους δίσκους από μέσα, γιατί είναι δύο, δεν είναι ένας, δεν είναι διπλό. Τους αφαιρούσανε, με προσοχή, αφού αφαιρούσανε. Πετούσαν το χαλασμένο μέρος, το άλλο, και αφού πέρανε το δεύτερο ίδιο σκληρό δίσκο, κάνανε το ίδιο πράγμα, δηλαδή τον ανοίγανε, αφαιρούσανε τους δύο δίσκους που έχει μέσα, ωραία, ήταν καλή, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, και βάζανε τους άλλους δίσκους από τον χαλασμένο σκληρό εδώ. Αυτό οδηγούσε στο γεγονός ότι μπορούσατε ίσως να ανακτήσετε κάποια δεδομένα. Τώρα, θεωρητικά υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που λένε ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο και με SSD σκληρούς κλπ. Δεν το ξέρω, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που το λένε, δεν έχω γνώση πάνω σε αυτό, παιδιά. Άμα χαλάσει κάτι, εγώ θεωρώ ότι το πετάς πλέον. Παρ' όλα αυτά, αξίζει, αν είναι τόσο χρήσιμα τα δεδομένα και δεν τα έχετε ανεβάσει σε κάποιο drive, Google Drive, ξέρω εγώ, ή OneDrive, κάποιο cloud δηλαδή. Ο cloud είναι ένας σκληρός δίσκος που βρίσκεται στο ίντερνετ, που εκεί βάζουμε τα δεδομένα μας για να είναι σίγουρα ασφαλή και να μην τα χάνουμε ποτέ, ανεξάρτητα να πάρει φωτιά το μηχάνημά μας ή το κλέψουμε ή οτιδήποτε. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται όμως μετά, η εξέλιξη. Για τα δίσκοι καταλήφθηκαν. Στη θέση τους πήγαμε στους SATA. Εδώ. Θα δείτε ένα SATA. Εδώ είναι αυτός. Βλέπετε. Είναι διαφορετικό το interface που χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν συνήθως ένα κόκκινο καλωδιάκι εδώ. Δύο κόκκινα. Ένα για τροφοδοσία και ένα για τα data, για τα δεδομένα. Αυτός ο συγκεκριμένος έπαιρνε και την παλιά τροφοδοσία εδώ. Τα SATA ήταν αρκετά πιο γρήγορα. Οι δίσκοι πήγαιναν μέχρι 150 MB το δευτερόλεπτο μεταφορά. Τη στιγμή που οι μηχανικοί τερμάτισαν στο παλαιστάρι. Καλύτερη τροφοδοσία, των 7.200 μεστοφών.
Σαν τα δύο πήγαν μέχρι 250-300 MB και μετά η SATA 3 πήγαν ακόμα παραπάνω. Τώρα, το θέμα είναι βέβαια ότι ένας, ακόμα και η SATA αυτή η σκληρή δίσκη, με το SATA Interface, δεν σήμαινε ότι θα πιάνουν αυτή την ταχύτητα, έτσι. Και πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε το γεγονός ότι ένας υπολογιστής κολλάει στο σκληρό. Δηλαδή είναι συνήθως είναι γρήγορος, η CPU του, τα RAM του, όλα τα συστήματα τα συνδυκούν πολύ απλοϊκά, είναι πολύ γρήγορα και εκεί που κολλάει αργή είναι στο σκληρό δίσκο. Οπότε είναι βασικό και απαραίτητο να έχουμε ένα γρήγορο σκληρό δίσκο για να πηγαίνει και πιο γρήγορα το μηχάνημά μας. Εδώ λοιπόν ήρθανε μετά από αρκετό διάστημα, δηλαδή κάπως στο... έχει καμία χαρακτία, κάπου εκεί στην Ελλάδα που άρχισαν ο κόσμος να επενδύσει στους SSD. Οι SSD σκληροί δίσκοι ήταν οι πιο γρήγοροι. Σε τέτοια μορφή, αυτή η μορφή να πούμε πρώτα γιατί δεν το είπαμε, ήταν η μορφή που είχαν σκληροί δίσκοι σε λάπτοπ, κυρίως σε λάπτοπ. Είναι 2,5 ίντσων, ενώ οι άλλοι κλασικοί τους ονομάζουμε 3,5 ίντσων. Οκ, 2,5-3,5. Τους 2,5 ίντσων λοιπόν ήταν ακριβώς τα ίδια, με τα ίδια πρότυπα, ATA, SATA κλπ. Αλλά οι SSD που βγαίνανε ήταν ακριβώς σε αυτή τη μορφή. Και βγαίνουν ακόμη, γιατί κυκλοφορούν ακόμη ευρέως. Έτσι, και πιάνουν ταχύτητες. Η SSD 400-500 MB δευτερόλεπτο ήταν πολύ γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορη. Και αξίζει σίγουρα να βάλετε σε ένα παλιό μηχάνημα ή και στο κοινό σου μηχάνημα ένα SSD σκληρό για να πάει πολύ πιο γρήγορα. Και εδώ και μερικά χρόνια, πάλι αναφέρομαι για Ελλάδα, 4-5 χρόνια, αν και τώρα άρχισε να γίνεται λίγο το μεγάλο το μπαμ, κυκλοφόρησαν και αυτοί. Αυτό το λεπτό πραγματάκι, αυτή η μικρή καρτούλα ονομάζεται M2. M2 SSD. Έτσι, είναι ένα κανονικό SSD σκληρό δίσκο. Βλέπετε. Είναι πολύ λεπτό, πιο εύκολα έμπαινε σε λάπτοπ. Κυρίως αυτό το κάναμε. Φυσικά έμπαινε και σε, μπαίνει και σε PC εννοείται. Σε κανονικό, σε σταθερό υπολογιστή. Στην αρχή ήταν οι ταχύτητες παρόμοιες και πιο αργά. Πιο αργές ταχύτητες είχε από SSD, λίγο πιο αργές. Τώρα όμως βγήκαν τα NVMe, όχι τώρα, για Ελλάδα πάλι μιλάμε όμως, τα οποία είναι πραγματικά πολύ αργά. Δηλαδή ένα τέτοιο NVMe, παιδιά, πιάνει ταχύτητες οι οποίες αγγίζουν τα 2, 3 4.000 MB το δευτερόλεπτο και read και write. Και διάβασμα και γράψιμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι χιλιάδες φορές καλύτερα από τα παλιά, τους παλιούς σκληρούς δίσκους. Αν δηλαδή η motherboard του υπολογιστή της, είτε laptop είτε σταθερού, υποστηρίζει ένα NVMe, δεν το συζητώ, αγοράστε κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά θα δείτε τεράστια διαφορά. Μπορεί να είμαστε ρέτρο κανάλι, αλλά δίνουμε και συμβουλές. Ένα NVMe τώρα, παιδιά, στο e-shop αφού βγαίνει 50-60 ευρώ. Η ίδια τιμή με έναν SSD. Και μιλάμε για ποσότητα μεγάλη, 512 GB, 1 τέρα κλπ. Που θα σας φτάσει πάρα πολύ. Ενώ η SSD, ας πούμε, είναι αρκετά πιο αργή. Παρ' όλα αυτά, αυτά έχουν την ίδια τιμή. Όσο πιο μεγάλο πάρει, τόσο πιο πολύ χωρητικότητα, τόσο πιο γρήγορο γίνεται. Πίστευτο, αλλά ισχύει. Οπότε αξίζει πραγματικά η αγορά. Αυτό το λέμε εντελώς φιλικά, είπαμε, το λέω ξανά, είμαστε ρέτρο κανάλι εδώ, αλλά θα δίνουμε και συμβουλές και για το σήμερα. Γιατί είναι το επάγγελμα μου αυτό, είμαι IT, καθηγητής πληροφορικής κλπ. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτά, αλλά θα ήθελα λίγο να σας ενημερώνω για τα πάντα και ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε. Είτε στα σχόλια, είτε στο retrodavegr@gmail.com, είτε στο Facebook, μπορείτε να με βρείτε και να με ρωτάτε ό,τι πραγματικά θέλετε. Λοιπόν,
Σήμερα αυτό ήταν το μάθημά μας. Μάθημα, ξέρεις, καθηγητής συνειδημικά το πάει σαν μάθημα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, παιδιά, για αυτά που, για το βίντεο που μόλις είδατε. Να ευχαριστήσω επίσης τους μαθητές μου, τον Τιλσάντ, ο οποίος είναι ένα πολύ καλό παιδάκι και ζει στην Ελλάδα, και την Σάρα που είναι από τη Γερμανία. Και ελπίζω ότι την επόμενη φορά, το λέω έτσι με μια επιφύλαξη, γιατί θέλω να το κάνω πολύ ιδιαίτερο, θα σας δείξω ένα πραγματικά φανταστικό υπολογιστή βγαλμένο από τη δεκαετία του 80. Θα τον δείτε και πραγματικά θα το λατρέψετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.